Στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, η κουζίνα Όλος Άνθρωπος, ο οποίος, όπως σας λέγαμε και πριν, ετοιμάζεται να μαγειρέψει στην Σάμο για τους σεισμόπληκτους και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυχρονόπουλε. Καλό μεσημέρι, είμαι ο Κωνσταντίνος, να μιλάμε στον ελληνικό, αν θέλετε. Α, στον ελληνικό και στον αέρα λοιπόν, γιατί είναι πριν μου την κάνατε την παρατήρηση, αλλά νόμιζα ότι αφορούσε μόνο το τηλέφωνο εκτός αέρα. Ωραία λοιπόν, Κώστα, θα μιλάμε στον ελληνικό. Ωραία. Γιατί υπάρχει ένας φόβος να μου φύγεις από τον αέρα, άμα συνεχίσει το πληθυντικό, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Λοιπόν, το απόγευμα ταξιδεύεις στη Σάμο, εσύ και οι εθελοντές, όπου θα στήσετε τις μεγάλες αυτές κατσαρόλες της αγάπης, για να έρθει όλος ο κόσμος κοντά και να πιάνει ένα φαΐ. Όλος ο κόσμος κοντά, όχι να φάει μόνο ένα πιάτο φαΐ, ακριβώς, να πάμε μαζί τους ένα πιάτο φαΐ. Αυτό αλλά είναι να δείξουμε στους ανθρώπους αυτούς ότι δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε εκεί, τους στηρίζουμε ψυχολογικά, τους περνάμε μαζί ό,τι περνάμε και είμαστε δίπλα τους. Οπότε φτάνετε στις 4, ξεκινάτε από Πειραιά για Σάμο ή θα φτάσετε? 4 η ώρα ξεκινάμε, φτάνουμε 3 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε τώρα τι κάνουμε εκεί. Εκεί έχετε φροντίσει, φροντίζει κάποιος για τη διαμονή? Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το στήσιμο, γιατί ταξιδεύεις όλη την Ελλάδα? Ήδη με το που έβαλα την ανακοίνωση μου έχουν πάρει τηλέφωνο παιδιά από τη Σάμου, το οποίο μου έχουν προσφέρει και διαμονή. Επειδή όμως είμαστε δύο άτομα αυτή τη στιγμή, ψάχνουμε να βρούμε ένα ξενοδοχείο που να λειτουργεί και να είναι ασφαλής για να κοιμηθούμε. Πιστεύω θα το βρούμε. Πιστεύω θα το βρούμε. Έχουμε και τον Κλάιν εδώ που ανησυχεί που φεύγω. Ο Σκυλάκος, ενώ που ακούγεται να λέει και αυτό στα δικά του. Έτσι. Πάλι μα πίνεις, κάτι τέτοια λέει. Κώστα, πάντως είναι το εντυπωσιακό με την κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος. Πέρα του γεγονότος ότι όλοι γινόμαστε συμμέτοχοι και κανένας δεν τρώει μόνος του, ούτε πρέπει να νιώθει άβολα. Όλοι μαζί γινόμαστε ένα τραπέζι στην πραγματικότητα. Είτε έχουμε ανάγκη το φαγητό, είτε όχι εκείνη τη στιγμή. Όχι, ακριβώς. Είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό όλο ξεκίνησε, θέλω να μου πεις, πριν από πόσα χρόνια και... Ξεκίνησε το 2011, Δεκέμβρη του 2011, πριν 9 χρόνια, και από τότε είναι καθημερινά στον δρόμο μαζί με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και εμείς. Κοίτα, δεις, εμένα αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχουν επιφελούμενοι. Στην ουσία είναι όλοι επιφελούμενοι είμαστε. Εμείς που μαγειρεύουμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και μαγειρεύουμε, αλλά ενσωματώνουμε και ανθρώπους που είναι στην κοινωνία και που μπορεί να έχουν από μόνοι τους, να τους έχουμε βάλει εμείς στο περιθώριο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια κουζίνα, ένα γεύμα αγάπης, ενσωμάτωσης των ανθρώπων που είναι στο περιθώριο, αλλά και ενσωμάτωσης εμάς με τους ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Δηλαδή να τους δείξουμε ότι είμαστε μια κοινωνία ολόκληρη, ζούμε μαζί. Μπαίνουμε στην ίδια ίση θέση, σαν να λέμε. Ακριβώς. Είμαστε διαφορετικοί, μοναδικοί ο καθένας μας, αλλά αυτό δεν μας... δεν μας κάνει τίποτα παραπάνω από το ομένα του ΖΕ και είμαστε όλοι ίσοι. Χθες ο Μακαρίτης ο Ραφαλίδης είχε πει ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε όλα είναι ότι από όπου και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, σε όποια θρησκεία και να πιστεύεις, σε όποια πατρίδα και να έχεις, ό,τι χρώμα και να έχεις, αν κοπείς, έχει ένα υγρό το οποίο είναι βαθύ κατακόκκινο για όλους μας. Μέσα σε αυτό το υγρό το βαθύ κατακόκκινο που είναι ίδιο για όλους μας, υπάρχουν διαφορετικές ομάδες. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο χρώμα. Το ίδιο είμαστε και εμείς. Συνυπάρχουμε σε ένα πλανήτη. Έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα λοιπόν εσύ πηγαίνεις στη Σάμο, πώς ακριβώς θα κινηθείς? Θα βρεθείς σε διαφορετικές πόλεις, θα κάτσεις σε μία, πώς ακριβώς? Θα είμαι, γιατί το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα είναι το βαθύ, από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά της Σάμο. Οπότε εγώ θα είμαι στο βαθύ, θα μαγειρέψουμε αύριο στις 12 η ώρα, θα στήσουμε απέναντι από την πλατεία Πυθαγορείου στην παραλία του στο βαθύ και θα περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί. Θα φάνε όλοι. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Θα φάνε όλοι μαζί μας. Και θέλω και να έρθουν και οι πρόσφυγες να φάνε μαζί μας και θέλω να έρθουν και οι Έλληνες να φάνε μαζί μας και θέλουμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, οι μεν τους δε. Γιατί και αυτοί ζουν σε ένα νησί το οποίο έπαθε ζημιά. Οπότε είναι υποχρεωμένοι, ανθρωπινά, εντός εισαγωγικών λέξη, υποχρεωμένοι, να συμμετέχουν στη βοήθεια και στη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Στο καθαρισμό, στο ένα, στο άλλο, σε ό,τι μπορεί ο καθένας. Πώς στείνεται αυτή η κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος, Κώστα, κάθε φορά? Τα τρόφιμα δηλαδή πώς βρίσκονται, πώς γίνεται όλο αυτό το στήσιμο της κουζίνας που προσφέρει πάρα πολλά και έχει προσφέρει πολλά το 2011 μέχρι τώρα? Το πιο απλό είναι. Απλά βγάζουμε μια ανακοίνωση, τη μαγειρεύουμε εκεί και όπως θέλει μας παίρνει τρόφιμα. Δεν είμαστε ΜΚΟ, δεν παίρνουμε χρήματα από το κράτος ή από την Ευρώπη ή από διάφορες κρατικές δομές. Όχι γιατί δεν θέλουμε ή γιατί... Τα παρνιόμαστε. Απλά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να δεχτώ να πάρω χρήματα από κάποιον που έπρεπε. Αυτό που κάνω εγώ έπρεπε να το κάνει αυτός.
Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ απλή όντως η σκέψη. Δηλαδή, εσύ και πηγαίνεις και σου στέλνουν εκεί επιτόπου, οπότε αποφασίζεις και το μενού επιτόπου, σαν να λέμε. Επιτόπου, ανάλογα από αυτή. Ήδη υπάρχει μια αποδίκη, ήδη έχω πάρει για 5 μαγειρέματα μενού για 5 μέρες. Οπότε, από εκεί και μετά, ό,τι πρόσθετο έρθει, θα μπει εκείνη τη στιγμή μέσα στην κατσαρόλα. Είναι απλά, πολύ απλά τα πράγματα. Ίσως αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, εδώ ειδικά, ενδεχομένως δηλαδή να μην το γνωρίζει, είναι πώς ξεκίνησε η κουζίνα ο άλλος άνθρωπος και πώς το σκέφτηκες αυτό. Δεν ήταν στην καλύτερη περίπτωση της, στην καλύτερη φάση της ζωής σου. Δεν είναι καθόλου στην καλύτερη φάση της ζωής μου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι από μίσος και οργή ξεκίνησε η κουζίνα. Και έγινε αγάπη όμως. Γιατί στα 45 μου χρόνια που έφυγα να βρω δουλειά μου λέγανε ότι είμαι μεγάλος. Και ότι τελείωσε η ζωή μου. Δηλαδή 45 χρονών μου λέγανε ότι μεγάλος, έχω πίσω βιογραφικό, γιατί να πάρω εσένα και μην πάρω 10 πιτσιρίκια, αυτά που έχουμε περάσει όλοι, ναι. Το γνωρίζω και εγώ από πρώτα χέρι. Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν εγώ δεν ήθελα ούτε να τα παρατήσω, ούτε να αυτοκτονήσω. Ήθελα να αποδείξω σε μένα καταρχήν ότι δεν είμαι παράσιτο. Και αφού αποδείξω σε μένα ότι δεν είμαι παράσιτο, θα βρίσκα και έναν τρόπο να αποδείξω και στους άλλους που είναι σαν και εμένα, ότι ούτε και αυτοί είναι παράσιτα. Και ότι αφού μπορώ και κάνω εγώ κάτι για τον εαυτό μου και για τους συνανθρώπους μου που είναι στη χειρότερη φάση από μένα, άρα μπορούν να το κάνουν και αυτοί. Και το ευτύχημα μετά από 10 χρόνια καθημερινής δράσης, αυτό έχει αποδέκτες. Έχει αποδέκτες ανθρώπους που είναι σαν και εμένα, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από μένα, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από μένα, που είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα και το κάνουν και άλλοι άνθρωποι μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα να πηγαίνεις να βοηθάς, να είσαι σε μια καταστροφή, π.χ. Χαλκίδα, π.χ. καρδίτσα, π.χ. μάτι, και να βλέπεις αυτά τα παιδιά που ήσουν εκεί και δεν είχαν ιδέα το τι γινότανε, το τι είναι η κουζίνα η πραγματική, διότι δεν είναι μόνο το φαγητό, να γίνονται μια μεγάλη παρέα, δηλαδή να ενώνεται το μάτι με την καρδίτσα και τη Χαλκίδα και να κάνουν κουζίνες του άλλου ανθρώπου οι ίδιοι και να πηγαίνουν ένας από τους άλλους. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό? Νομίζω ότι είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη και είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Άλλωστε, αυτό πρέπει να συμβεί και νομίζω ότι έχουμε όλα πια όλους τους ιονούς για να καταλάβουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει αυτόν εδώ τον κόσμο και να γίνει διαφορετικός. Και εκτός από αυτό, να πούμε 2-3 πράγματα, ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν μας χωρίζει τίποτα, παιδιά. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Εμείς είχαμε στην Σάμο δύο παιδάκια 17χρονα νεκρά και σήμερα άκουσα στην Τουρκία για 3χρονο παιδάκι νεκρό, για 14χρονο κοριτσάκι νεκρό. Ο πόνος που νιώθει η μάνα και ο πατέρας του παιδιού από τη Σάμο, η οικογένεια ξέρει, το ίδιο πόνο ακριβώς νιώθουν οι απέναντι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι κοινός ο πόνος των ανθρώπων και ο δρόμος καμιά φορά. Φτάνει να το κατανοήσουμε. Και ο δρόμος. Για να βαδίσουμε μαζί. Να σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Εύχομαι καλά μαγειρέματα με πολύ αγάπη εκεί. Να δώσουμε πολύ αγάπη στα παιδιά από τη Σάμο, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στη Σάμο και στηρίζουν τον άλλον άνθρωπο. Στο είπα προηγουμένως, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Μακούνα, άμα ακούνε τώρα, να δώσεις χαιρετίσματα στα άτομα που σου είπα. Θα τα δώσω, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν τελειώσω από εδώ, να είσαι σίγουρος. Φιλιά πολλά, η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, δεν μας χωρίζει τίποτα. Να είσαι καλά Κώστα, καλή συνέχεια, εύχομαι και καλά μαγειρέματα, με αγάπη πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.